Πρώτο σφύριγμα από τον Μενέλα ο Αντωνίου με την Δόξα. Η Δόξα και πάλι στο προσκήνιο με τον Σαντίκ στην περιοχή. Θα κάνει το σουτ. Έξω η μπάλα. Κόρνερ έχει χτυπήσει κάπου. Αυτή είναι η πρώτη καλή στιγμή στον αγώνα. Δεύτερο κόρνερ κερδισμένο για τους γηπεδούχους. Με πάσα τώρα. Και με τον Μπαλντέ να στέλνει στην περιοχή. Ο Βοζίνια ακούμπησε την μπάλα που χτύπησε στο δοκάρι και κατέληξε στη συνέχεια στα χέρια του. Στο 20 λεπτό απειλεί εκ νέου η Δόξα. Ο Γιώργος ο Οικονομίδης την εκτέλεσε αυτού του φάουλ για τη Δόξα στην καρδιά της άμυνας της ΑΕΛ. Έγινε η κεφαλιά από τον Σάση, έξω Μπαλντέ. Άλλοι τρεις παίχτες της Δόξας εντός περιοχής. Το σούτ από τον Μπαλντέ. Η μπάλα πάνω από την εστία του Βοζίνια. Πρώτη καλή στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο. Τώρα είναι ο Έουλερ, με το δεξί θα βγάλει την σέντρα. Θα περάσει η μπάλα, ο σούτ από τον Παπαφώτη, έξω. Παλιά είναι καλή για τον Σαντίκ. Θα στείλει απέναντι την πάσα ο Σάση, δεν θα μπορέσει. Οικονομίδης, κίνηση από τον Μπαλντέ, κάθετα στην πλάτη της άμυνας. Ο Μπαλντέ πάει πλάγια, γυρίζει μπροστά από την εστία, περνάει η μπάλα για να φτάσει στον Σαντίκ. Επιμένει η Δόξα, η παλιά από τον Σαντίκ. Η κεφαλιά, απομακρύνουν οι της ΑΕΛ, ο Νταβόρ, Παπαφώτης. Κίνηση από τον Μαζάν, κράτησε ο Βασίλης ο Παπαφώτης, πέρασε η πάσα του για τον Έουλερ. Πήγε κατευθείαν να κάνει το σούτ, η μπάλα κατέληξε στην αγκαλιά του Σισκόφσκι. Πελέ. Αλλαγή παιχνιδιού για τον Έουλερ. Μέσα στην περιοχή έκανε το κοντρόλ, δεν κατάφερε ωστόσο να ολοκληρώσει. Εδώ βγαίνει μια εξαιρετική άμυνα και γίνεται το σούτ, ο Σισκόφσκι δεν μπορεί. Πάει να κάνει το 1-2 με τον Σάση, είναι στην αντίπαλη περιοχή. Στέλνει για τον Σάση από κοντά, αυτή είναι η πιο μεγάλη ευκαιρία στον αγώνα. Χάνεται από τον Ισμαήλ Σάση στο 68 λεπτό. Πελέ. Γρήγορη εναλλαγή της μπάλας, γύρισμα για τον Μάζουρεκ. Κορυφαία στιγμή για, για την ΑΕΛ, είναι αυτή η φάση που είδατε. Θα δούμε τον Τσάβες, έκοψε πολύ ωραία την μπάλα και έκανε το σουτ. Κόντρα ρε, για να βγει ο Σισκόφσκι στη συνέχεια να την αποκρούσει. Τέλος της αναμέτρησης που βρίσκει Δόξα και ΑΕΛ. Στο 0-0, ένα αποτέλεσμα που δεν ευχαριστεί καμία από τις δύο.